Κίμων Χατζημπύρος, καθηγητής, καθηγητής οικολογίας και περιβαλλοντικής πολιτικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, είδαμε κάποιες ειδήσεις για το εκτιμήσεις μάλλον συγγνώμη, για το επόμενο διάστημα ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούν να λάβουν ακόμα πιο ακραία μορφή και να δούμε στην Ελλάδα ακόμα και πενιντάρια, ας πούμε, τύπου υποσαχάριας Αφρικής. Ισχύει αυτό? Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, αλλά είναι πιθανό. Είναι δηλαδή μέσα στα σενάρια να δούμε κλίμα στην Ελλάδα τύπου αφρικανικό, ας πούμε. Κοιτάξτε, καταρχάς δεν είναι κλιματική κρίση, είναι κλιματική αλλαγή σταδιακή, η οποία θα διαρκέσει δεκαετίες. Ένα φαινόμενο που διαρκεί 50 χρόνια δεν το λέμε κρίση. Σωστά. Λοιπόν, αυτή η αλλαγή, αν την αφήσουμε ανεξέλεγκτη, μπορεί στο τέλος του αιώνα, παραδείγματος χάρη, να φτάσει σε αυτά τα νούμερα που λέτε. Γιατί είναι ανθρωπογενή, συγγνώμη, δεν κάνει κύκλους ούτως ή άλλως το κλίμα, δηλαδή πέραν της, ανθρωπογενούς διάστασης δεν μεταβάλλεται ούτως ή άλλως μόνο ανθρώπινη. Ναι, ναι. Οι κύκλοι του κλίματος, οι φυσικοί υπάρχουν, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που συζητάμε τώρα. Ναι. Τώρα έχουμε μια ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, η οποία έχει σταδιακά σιγά σιγά αρχίσει να εκδηλώνεται με τα φαινόμενα που είπατε, δεν είναι μόνο καύσωνες, είναι τρικυμίες, πυρκαγιές κτλ. Και αυτή, εάν συνεχίσει ανεξέλεγκτη όπως είπα, μπορεί να φτάσει σε πολύ ακραίες καταστάσεις μετά από μερικά χρόνια ή μερικές δεκαετίες. Αυτή εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε περιοχή, δηλαδή αλλούμε πλημμύρες, αλλούμε ξηρασίες, αλλούμε βροχή. Σωστά, ναι. Αυτό με τι έχει να κάνει, με το τοπικό κλίμα, με το μικροκλίμα της περιοχής, της κάθε περιοχής? Έχει να κάνει με το μικροκλίμα, με τη γεωμορφολογία της κάθε περιοχής, αλλά και με τη γενικότερη αλλαγή των ατμοσφαιρικών συνθήκων στον πλανήτη, τις οποίες είναι και πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψουμε. Και έτσι ακόμα και σήμερα η επιστήμη δεν μπορεί να πει με ακρίβεια πού θα βρέχει περισσότερο και πού θα έχουμε ξηρασία. Αλλά μπορεί να πει σφαιρικά ότι θα έχουμε διάφορα τέτοια φαινόμενα με μεγάλη στατιστική πιθανότητα. Αλλά ξέρουμε, είναι μετρήσιμο το ότι είναι ανθρωπογενής ο λόγος, ανθρωπογενή τα αίτια της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή το έχουμε μετρήσει και ξέρουμε ότι οφείλεται. Φυσικά είναι μετρήσιμο. Ξέρουμε ότι είναι δύο βασικά αέρια, το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο, τα οποία εκπέμπει ο άνθρωπος σε μεγάλες ποσότητες. Αυτά είναι μετρημένα, υπάρχουν καμπύλες από δεκαετίες για το πώς αυξάνονται. Ο βασικότερος υπεύθυνος είναι η χρησιμοποίηση των ορυκτών καυσίμων, του πετρελαίου, του κάρβουν και του φυσικού αερίου, που αυξάνει το διοξείδιο του άνθρακα. Και δευτερεύον υπεύθυνος είναι το μεθάνιο που παράγεται από ταφή σκουπιδιών, από την υπερβολική κτηνοτροφία για την παραγωγή κρέατος και από άλλες δευτερεύουσες δραστηριότητες. Αν υποθέσουμε ότι αυτό εξέλιπε, η εξέλιξη θα ήταν διαφορετική, δηλαδή θα υπήρχε κλιματική αλλαγή, θα ήταν πιο βραδία ή δεν θα υπήρχε? Αν μπορούσαμε να το κόψουμε με μαχαίρι αύριο, η κλιματική αλλαγή χοντρικά θα είχε μία πολύ αργή εξέλιξη που σιγά σιγά μετά από μερικά χρόνια θα έσβηνε. Άρα είναι απολύτως ανθρωπογενή. Αυτό προσπαθώ να... Είναι απολύτως ανθρωπογενή. Τώρα πλέον δεν υπάρχει αμφιβολία. Η επιστήμη το έχει βεβαιώσει. Οι πρόσφατες εκθέσεις των τελευταίων 2 ετών το επιβεβαιώνουν αυτό χωρίς αμφιβολία. Τώρα, αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει αλλαγή, και είναι και δύσκολο τώρα με οικονομία, σε κρίση κλπ, είναι και δύσκολο να γίνει κάτι δραστικό, η εξέλιξη ποια θα είναι? Η εξέλιξη θα είναι δραματική, αλλά προϊούσα. Δηλαδή σε 5 χρόνια θα έχουμε κάποια φαινόμενα, σε 10 χρόνια περισσότερο, σε 20 χρόνια περισσότερο. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια πόσο γρήγορα και πόσο έντονα, αλλά επαναλαμβάνω ότι ξέρουμε το είδος των φαινομένων. Θα είναι καύσωνες, πλημμύρες, ξηρασίες, άνοδος στάθμης της θάλασσας, τυφώνες κτλ. Για την Ελλάδα συγκεκριμένα έχουμε κάποιες εκτιμήσεις? Για την Ελλάδα πολύ απειλητική, εκτός από τους καύσωνες, είναι η άνοδος στάθμης της θάλασσας. Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του αιώνα μπορεί να χαθεί
γύρω στο 3,5% του εδάφους της χώρας. Τόσο πολύ. Ναι, 3,5% είναι αρκετό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Και φυσικά από οικονομική άποψη είναι πολύ πάνω από 3,5%, διότι φανταστείτε όλες τις αμμουδιές να κατακλείζονται, έτσι. Πάει ο τουρισμός. Οι παραθαλάσσιες περιοχές και νησιά κινδυνεύουν, έτσι. Ακριβώς, ναι. Αλλά επιπλέον έχουμε την απειλή των ξηρασιών που καταστρέφουν την αγροτική παραγωγή. Έχουμε τους καύσωνες της πόλης, αυτό που είπατε, τα πενιντάρια, τα οποία υποβαθμίζουν τρομερά την ζωή στις πόλεις, την κάνουν σχεδόν αδύνατη αν εκδηλώνονται συχνά. Και έχουμε βέβαια και τους κυκλώνες, ας πούμε αν θυμάστε το 20 πριν από 2,5 χρόνια το Σεπτέμβριο που χτύπησε ο κυκλώνας Ιαννός και έκανε τρομερές ζημιές στην Κεφαλονιά, στην Ιθάκη και στη Θεσσαλία. Mm-hmm. Τέτοια φαινόμενα είναι αναμενόμενα πολύ πιο συχνά. Πάντως η λήψη των μέτρων, έτσι, είναι ετεροβαρής υπό την έννοια ότι οι δυτικές κυρίως οικονομίες και κοινωνίες καλούνται να περικόψουν τους ρυπούς. Όχι μόνο οι δυτικές, και οι αναπτυσσόμενες. Η Κίνα, η Ινδία πρέπει να περικόψουν πολύ. Όχι πρέπει, άλλο τι πρέπει και άλλο τι κάνουν. Ναι, όχι το τι κάνουν. Κοιτάξτε, σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστατεί στην πολιτική της αντιμετώπισης, αλλά σιγά σιγά ακολουθούν και άλλες χώρες, ακόμα και η Κίνα. Ας πούμε κάνει μία γρήγορη στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που είναι και το βασικό εργαλείο που έχουμε για να αποτρέψουμε την κλιματική αλλαγή. Μια και το αναφέρετε, εντάξει, ναι, γιατί μέχρι κάποια στιγμή, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, μακάρι να ακολουθήσουν, αλλά μέχρι κάποια στιγμή υπήρχε μια ετεροβαρής σχέση υπό την έννοια ότι οι δυτικές κοινωνίες και οικονομίες έκαναν περικοπές στους ρήπους με οικονομικό αρνητικό αποτύπωμα και οι άλλοι έκαιγαν ό,τι να είναι, με αποτέλεσμα να οξύνεται το χάσμα του ανταγωνισμού, έτσι, μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Ναι, έχετε δίκιο. Οι δυτικές κοινωνίες, οι βιομηχανικές χώρες προηγούνται στα μέτρα και είναι και πιο καλά πλασαρισμένες για να αναπτύξουν τις εναλλακτικές λύσεις χωρίς τρομερές οικονομικές επιπτώσεις. Ας πούμε, παρατηρούμε ότι στην Ευρώπη μέσα σε λίγους μήνες απαλλαγήκαμε σημαντικά από το αέριο και το πετρέλαιο. Μειώθηκαν δραματικά οι εισαγωγές από τη Ρωσία, χωρίς να υπάρχουν πολύ μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις. Άρα είναι εφικτό. Όμως σιγά σιγά ακολουθούν όλες οι οικονομίες οι μεγάλες και οι αναπτυσσόμενες, και διότι βλέπουν ότι η κλιματική αλλαγή τις απειλεί, αλλά και διότι βλέπουν ευκαιρίες. Δηλαδή η κλιματική αλλαγή δεν είναι μόνο κίνδυνοι και απειλές, είναι και πολύ μεγάλες οικονομικές ευκαιρίες για επενδύσεις, για ανάπτυξη και για αύξηση του πλούτου. Οι μόνοι σίγουρα χαμένοι είναι αυτοί που παράγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο έχει το ίδιο αποτύπωμα με το πετρέλαιο, όχι? Είναι πιο... Όχι, έχει περίπου το μισό. Αλλά βέβαια σε μια φάση έντονης κλιματικής αλλαγής ακόμα και το αέριο πρέπει να σταματήσει τελείως. Μιλάμε τώρα για μετά από 10-15 χρόνια. Ναι, γιατί οι διαλείψεις πηγές δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουν την οικονομία και τη ζήτηση. Εδώ θα κινδυνεύσουν και με οπισθοχώρηση οικονομική και πολιτισμική. Έτσι. Δηλαδή η ενέργεια είναι η βάση του πολιτισμού. Έχετε δίκιο, αλλά η ανθρώπινη εφευρετικότητα είναι πολύ μεγάλη και βλέπουμε τώρα στην πράξη ότι καταφέρνει να αντιμετωπίσει. Ας πούμε, το νέο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίθηκε πριν από ένα μήνα μόλις είναι το 2030 να καλύπτει, αν θυμάμαι καλά το ποσοστό, 42,5% των ενεργειακών αναγκών από ανανεώσιμες. Όταν πριν από λίγα χρόνια λέγανε για 20 και 25. Λοιπόν, τεράστια αύξηση της προοπτικής των ανανεώσιμων. Γιατί? Διότι το επιτρέπει η τεχνολογία. Έχει κάνει άλματα και η παραγωγή από ανανεώσιμες και η αποθήκευση που είναι απαραίτητο συμπλήρωμα της παραγωγής από ανανεώσιμες και η εξοικονόμηση, ας πούμε εξοικονόμηση στα σπίτια που δαπανούν υπερβολικά πολύ ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, η εξοικονόμηση αυτή μπορεί να ανατρέψει τις προβλέψεις.
Μέχρι στιγμής είναι ακριβές πάντως οι ανανεώσιμες, έτσι. Δεν είναι, είναι ακριβές. Οι ανανεώσιμες δεν είναι ακριβές. Αυτή τη στιγμή η αιωλική ενέργεια είναι ο φθηνότερος τρόπος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά εκτός από την παραγωγή είναι η εξοικονόμηση. Είναι οι αντλίες θερμότητας, ας πούμε, που μπορούν να θερμαίνουν και να ψύχουν τα σπίτια. Mm-hmm. Που θα έχουν τεράστια ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Οι αντλίες θερμότητας, μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, ο συνολικός κύκλος των ανανεώσιμων πηγών, το αποτύπωμα του συνολικού κύκλου, έχει ναι. μετρηθεί το τι αφήνει, ενώ η εξόρυξη των σπάνιων γεών, των μεταλλευμάτων, των ορυκτών που χρειάζεται μια ανεμογεννήτρια, τα φωτοβολτικά κλπ. Έχει μετρηθεί τι αποτύπωμα έχει, γιατί μετράμε τώρα το αν μολύνει, ας πούμε, μια ανεμογεννήτρια, αλλά δεν έχει μετρηθεί το τι γίνεται μετά όταν θα πρέπει να ταφούν τα υέλικες και όλα αυτά και τι αφήνει στο. Ναι, πολύ, πολύ σωστά το θέτετε. Υπάρχει ένας κλάδος επιστήμης που λέγεται life cycle analysis, mm-hmm. δηλαδή ανάλυση κύκλου ζωής, ναι, ναι. και η οποία μπορεί με ακριβή τρόπο να μετρήσει τις επιπτώσεις από μια τεχνολογία, από ένα τρόπο παραγωγής κτλ. Από την πρώτη στιγμή μέχρι και το τέλος της ζωής του. Επομένως αυτά είμαστε στη θέση σήμερα να τα υπολογίσουμε. Μια ανεμογεννήτρια, ας πούμε. Πόσο θα στοιχήσει στο περιβάλλον να παραχθεί, mm-hmm. πόσο θα στοιχήσει την ώρα που θα λειτουργεί και πόσο θα στοιχήσει μετά όταν τελειώσει ο χρόνος ζωής της. Περιβαλλοντικά κιόλας. Περιβαλλοντικά. Ως επιβάρυνση. Ναι, πόσο θα στοιχήσει στο περιβάλλον. Ναι. Αυτό. Ωραία. Αυτό, έχουμε καταλήξει λοιπόν τι γίνεται σε αυτό. Ναι, ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι πάρα πολύ θετική mm-hmm. η επίδοση στο περιβάλλον. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλη η προσφορά της στη διάρκεια λειτουργίας. Mm-hmm. ώστε είναι αμελητέα το βάρος από την αρχική παραγωγή mm-hmm. και επίσης από την τελική, διότι στο τέλος το μεγαλύτερο μέρος, ας πούμε, της ανεμογεννήτριας ή των άλλων αντίστοιχων μηχανημάτων ανακυκλώνεται. Αυτή τη στιγμή μόνο το φτερό της ανεμογεννήτριας δεν μπορεί να ανακυκλωθεί και πιστεύω ότι σε πολύ λίγα χρόνια θα έχει γίνει και αυτό. Δηλαδή ολόκληρη η ανεμογεννήτρια θα είναι ανακυκλώσιμη. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή προφανώς θα ενταθούν, ήδη γίνεται, οι προσπάθειες για νέες πηγές ενέργειας, έτσι, σύνδεξη κλπ. Σωστά. Σωστά το λέτε. Η σύνδεξη είναι μια πολλά υποσχόμενη πηγή ενέργειας, πυρηνική σύνδεξη. Δεν έχει τα μειονεκτήματα της πυρηνικής ενέργειας που ξέρουμε, mm-hmm. αλλά την συζητιέται εδώ και τουλάχιστον 3-4 δεκαετίες και ακόμα δεν έχουμε δει φως mm. και δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να μπει σε εμπορική εφαρμογή πριν από άλλες 2-3 δεκαετίες. Είναι η πιο αισιόδοξη πρόβλεψη. Mm. Επομένως δεν μπορεί να μας γλιτώσει από την κλιματική αλλαγή η πυρηνική σύνδεξη, αλλά μπορεί βέβαια στο κάπως πιο μακρινό μέλλον να μας εξασφαλίσει μια ενεργειακή αυθονία. Άρα, καταλήγοντας, οι περικοπές, η μείωση των ρήπων κλπ. Σε τι χρονικό ορίζοντα πρέπει να γίνει για να αρχίσει να αρχίσουν να αντιστρέφονται οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής? Δηλαδή τι παράθυρο έχουμε? Ναι, κοιτάξτε, το παράθυρο το θεωρούσαμε μεγαλούτσικο πριν από 10-15 χρόνια. Όσο περνάει ο καιρός στενεύει. Γιατί? Γιατί η κλιματική αλλαγή φαίνεται να καλπάζει πιο γρήγορα. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε τόσο αναθεωρεί τους στόχους και βάζει πιο φιλόδοξους στόχους για παραγωγή από ανανεώσιμες κτλ. Λοιπόν, τώρα το παράθυρο είναι το 2050 ο στόχος. Mm-hmm. Δηλαδή το 2050 να έχουμε φτάσει στο μηδέν. Mm-hmm. Να είναι το carbon free society, δηλαδή μια οικονομία η οποία χωρίς άνθρακα. Όσα αέρια θερμοκηπίου εκπέμπει, άλλα τόσα να απορροφά, ώστε να είναι μηδέν το ισοζύγιο. Mm-hmm. Τι θα έχουμε πετύχει μέχρι τότε, αν το καταφέρουμε αυτό? Θα έχουμε πετύχει η μέση άνοδος θερμοκρασίας να είναι μεταξύ 1,5 και 2 βαθμών Κελσίου, το οποίο δεν είναι ευχάριστο, αλλά θεωρείται αποδεκτό. Διαχειρίσιμο, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε, θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Ευχαριστώ που δώσατε την ευκαιρία να ακουστούν αυτές οι εκτιμήσεις. Χαρά μας και έχει πολύ ενδιαφέρον τους ή άλλως. Είναι θέμα το οποίο είναι κομβικό. Επηρεάζει τα πάντα. Έτσι, την οικονομία, την υγεία, την πολιτική, τα πάντα. Την ασφάλεια. Τα πάντα. Έχετε δίκιο και για πολλά χρόνια θα επηρεάζει.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.